Είναι απόψε κοντά μας και είναι ο Αργύρης Τσιγκενόπουλος, ο ιδιοκτήτης του sportsapp.gr, του site που τα τελευταία χρόνια ε, μεταδίδει ζωντανά την εξέλιξη όλων των αγώνων, όλων των ομίλων της ΓΑΜΑ Εθνικής και νομίζω ότι οι άνθρωποι του είναι άξιοι συγχαρητηρίων και ο Αργύρης που είναι κοντά μας. Αργύρη, καλό σου βράδυ από την Λαμία, το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και τα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Καλό βράδυ από τη Βέρεια, σε εσένα, Θανάση, και στου ε, ε, τηλεθεατέ σου. Να είσαι καλά. σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, λέγαμε λοιπόν για την ΓΑΜΑ Εθνική ότι είναι το πρωτάθλημα που δεν έχει ακόμη αρχίσει. Γρήγο, περιμέναμε τόσο καιρό να δούμε τι θα γίνει. Όλοι συζητούσαν και έλεγαν ότι σε τέσσερι ομίλου θα διεξαχθεί αυτό το πρωτάθλημα. Μετά πήγαμε στου έξι ομίλου και τελικά η μπύλια έκατσε στο πέντε. Πέντε θα είναι οι όμιλοι. 14 ομάδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα σωματεία και τους παράγοντες, που αναγκάζονται να κάνουν πολλά χιλιόμετρα, μεγάλες μετακινήσεις, που έχει και μεγαλύτερο κόστος σε μια κατηγορία που δεν παίρνει χρήματα σχεδόν από πουθενά. Θανάση, όπως είπες και στην αρχή, είναι πολύ ωραία λογοπαινιό σου. Θεωρώ ότι το ότι να κερδίσει κάποιο τον τροχό τη τύχη, μάλλον για να φτάσει και, και να κερδίσει κάποιο, είναι πιο εύκολο για να σχηματίσει, να καταρτήσει ο μύρο στη Γάμα Εθνική. Για Όσο σένα είναι πιο εύκολο Αργύρη, για σένα είναι πιο εύκολο που το κατάφερε, πήγε και κατάφερε να λύσει και το γρίφο και να πάρει και ένα σημαντικό ποσό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντω, ε, Θανάση, ε, αυτό που ζούμε κάθε χρόνο με, την, ε, αυτή, με αυτή την κατηγορία, με τη Γάμα Εθνική, είναι πραγματικά ανήκουστο και θεωρώ ότι. Ε, ε, τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα, απλά εμεί τα κάνουμε δύσκολα. Ναι, αλλά τα κάνουν από αυτό... Οι άνθρωποι που ασχολούνται και διαχειρίζονται τι τύχε του ελληνικού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια μικρογραφία και τη Super League 2 που κι αυτή είναι πολύπαθη τα τελευταία χρόνια και αυτή αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Αυτό πήγα να σου πω, Θανάση, ότι μέσα από αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε πολιτικά παιχνίδια. Παιχνίδια που δεν αγγίζουν καν τον αθλητισμό, αλλά παρόλα αυτά εφορμούν μέσα από αυτή τη διαδικασία και δυστυχώ υπάρχουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Σίγουρα οι ομάδε είναι αυτέ που βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Τέσσερι μήνε προετοιμασία, ίσω και παραπάνω για κάποιε. Όσο και οργανωμένο να είσαι, είναι αδύνατο να μπει σε, μια σειρά με όλο αυτό που γίνεται. Ωστόσο, α πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια τελική ευθεία με αλλαγέ, όπω είπε και εσύ, στον σχεδιασμό. Πέντε όμιλοι αντί για τέσσερι. Κάποια στιγμή θα γινόταν και έξι, αλλά αυτό τελικά ε, δεν εφαρμόστηκε και όλα αυτά τελευταία στιγμή. Όπω άλλωστε γίνονται όλα στην Ελλάδα και κυρίω στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, Θανάση. Λοιπόν, είχαμε κάποιε εκκρεμότητε. Η ομάδα από την Αθήνα που θα άλλαζε όμιλο μέσω κλήρωση και νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι ο Πανιόνιο, που ίσω να είναι και τυχερό γιατί πάει σε έναν όμιλο πιο βατό. Και ο Πανδραμαϊκός που τελικά οδηγείται και παίζει στην γάμα εθνική κατηγορία και αυτό συνεπάγεται ότι θα συμμετέχει στον πρώτο όμιλο. Ακριβώς Θανάση, ο Πανιόνιος μεταφέρεται σε έναν πιο προσιτό για τον ίδιο όμιλο, δεν έχει τις κριτικές ομάδες που όλοι γνωρίζουμε τη δυναμική τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι κριτικές ομάδες μπορούν άνετα να σχηματίσουν ένα δικό τους όμιλο και να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή τη φορά δεν έγινε. Ο Πανιόνιο ξέφυγε από όλη αυτή την κατάσταση και θεωρώ πλέον ότι στο τέταρτο όμιλο είναι φαβορή. Όσον αφορά τον Πανδραμαϊκό που ανέφερε, το θεωρούσαμε εύλογο μετά από όλα αυτά που γίνανε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή με την τοποθέτηση του Ηρακλή Λάρισα στη Super League 2, με την κλήρωση που συμμετείχε σε αυτήν, θεωρούσαμε δηλαδή δεδομένο ότι ο Πανδραμαϊκός θα επιστρέψει, να το πούμε έτσι, εντό εκτό εισαγωγικών στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο των πραγμάτων λόγω γεωγραφική θέση. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο με την εμπειρία που σε διακρίνει από το πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική και να σταθούμε στον τρίτο όμιλο, που είναι ένα πολύ διαφορετικό όμιλο με μεγάλε χιλιομετρικές αποστάσεις, δηλαδή θα παίξει έψη τρικάλων, τα Τρίκαλα, η Φίκη, ο Διγενή νεοχωρίος, στην Ετολοκαρνανία οι ομάδε του Ναυπακτιακού, Αστέρα και του Παναγρινιακού, στη Βιωτία είναι ο Αοϊπάτου, από την Πρέβεζα είναι ο Απόλων Πάργα και ο Τυλικράτης Λευκάδα, από την Έβια η Χαλκίδα και φτάνουμε στη Ζάκυνθο και πάμε στη Δυτική Αττική όπου υπάρχει ο Πανελευσινιακός με το Βίζα Μεγάρων και καταλήγουμε στην Κέρκυρα με τη Λευκύμη και τον Αστέρα Πετριτή. Πολλέ οι μετακινήσει και τα χιλιόμετρα, μεγάλα τα κόστη και δεν ξέρω αν υπάρχουν και μεγάλα φαβορή. Γιατί κάποιοι χρήζουν σίγουρα τον Άο Τρίκαλα και τον Πανελευσινιακό στι δύο ομάδε. Ίσως εγώ βάζω και τον Άο Υπάτου από την Βιωτία που παλεύει χρόνια, να είναι οι ομάδες που θέλουν και θα προσπαθήσουν να πρωταγωνιστήσουν. Έχει περιγράψει όλο το πλαίσιο, Θανάση. Είναι έτσι ακριβώ η κατάσταση. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου γεμάτα ντεπόζιτα και γεμάτη τσέπη για αυτόν τον όμιλο. Οι αποστάσει είναι πολύ Όταν μεγάλες. Όταν τα κάψιμα Έχει... έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Έτσι ακριβώ. Έχει τρία νησιά που δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξει σημαντικό ρόλο ε, στο, 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 στον τομέα της, ε, του ρυθμιστή. Δηλαδή αυτέ οι ομάδε πάντα παίζανε το ρόλο του ρυθμιστή. Και βεβαίω για τι ομάδε που θα μετακινηθούν εκεί, επειδή ανέφερε στα κόστη, είναι και η διαμονή. Σε πολλέ περιπτώσει παίζει σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρία φαβοροί, όπω το είπε. Κυρίω λόγω ονόματο στα Τρίκαλα, διότι είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί από το μηδέν. Είναι μια καινούργια ομάδα, οπότε πρέπει να τη δούμε. Ο Πανελευσυνιακό που είναι μπαρτοκαπνισμένο σε αυτή την κατηγορία, την ξέρει πάρα πολύ καλά και θεωρητικά θα πρωταγωνιστήσει. Και όπω είπε, ο ΑΟ Πατού, αλλά εγώ θα βάλω και τον Αυπακτιακό, που θεωρώ ότι έχει μια ποιοτική ομάδα με μια, ένα εξαιρετικό γήπεδο, ένα εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο. Νομίζω θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα οι άλλοι θα είναι ρυθμιστέ και δεν βρίσκω φαβορή για υποβιβασμό σε αυτό το όμιλο. Είναι δυνατέ οι ομάδε από την τέταρτη θέση, α το πούμε και κάτω. Έτσι, χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και θα δούμε πώ θα κρυθεί η βιωσιμότητά του, γιατί δυστυχώ βλέπουμε και τα φαινόμενα κάποιε ομάδε να εγκαταλείπουν στο τέλο του πρώτου γύρου ή να μην ολοκληρώνουν ένα πρωτάθλημα όταν υπάρχουν τόσα πολλά έξοδα και δεν υπάρχουν τα ανάλογα έσοδα. Και τα έσοδα πια μπορεί να είναι κάποιε μικρέ χορηγίε στο γήπεδο από φίλου των ομάδων και βέβαια από τα εισιτήρια στα γήπεδα που περιμένουν τον κόσμο να έρθει να του στηρίξει και να του βοηθήσει οικονομικά. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας την σημαντική κουβέντα μας για απόψε και επαναλαμβάνοντας ότι αύριο θα γίνει η κλήρωση, και ελπίζουμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια να ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, να μου πει πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα της live μετάδοσης και εξέλιξης των αγώνων σε όλους τους ομίλους της γάμα εθνικής από το sportsapp.gr και πώς η δυσκολία έγινε πιο εύκολη στην συνέχεια όταν βρήκατε συνεργάτες και όλοι πλέον έχουν αφομοιώσει αυτή την σημαντική δουλειά που κάνετε και έρχονται ως αρρωγοί να βοηθήσουν με τα αποτελέσματα ανάλογα στην εξέλιξη του κάθε αγώνα αυτό, όλη αυτή η διαδικασία θανάση έχει ε, πολύ μεγάλο παρελθόν και θέλουμε δύο εκπομπές για να την αναλύσουμε. Θα σου πω πολύ επιγραμματικά ότι το 2015 ξεκινήσα τότε να κάνω τοπικά την, τον όμιλο που άνοιγε ο νομός μου, η Μαθία. Ε, αν θυμάμαι καλά ήταν ο τρίτος όμιλος τη της ε, ε, Δέλτα Εθνικής τότε, της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν θυμάμαι τότε τον διαχωρισμό που είχε γίνει. Και σταδιακά ο κόσμος μου έστειλε μηνύματα γιατί όχι και σε εμά, γιατί όχι και στο δικό μας όμιλο. Και σιγά σιγά, έτσι για να το πω πολύ επιγραμματικά, χτίσαμε πάνω σε αυτό. Απευθυνθήκαμε σε κάθε ομάδα που συμμετείχε τότε και κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, έκανα τι επαφέ μου. Εάν υπάρχει έστω ένα ο οποίο μπορεί να με βοηθήσει, είτε παράγοντα, είτε κάποιο που παρακολουθεί τα παιχνίδια, φανατικό οπαδό, α το πούμε έτσι. Και όλο αυτό έχει γίνει αρκετά επαγγελματικό, μάλλον αμυγό επαγγελματικό, 100%. Υπάρχει σε κάθε γήπεδο, σε κάθε ομάδα ένα άνθρωπο που μας ενημερώνει, που γνωρίζει πολύ καλά επίσης τους κόρες, γιατί ενημερώνουμε και τους κόρες, κάτι που δεν θα το βρείτε εύκολα ούτε στις στοιχηματικές εταιρείε που εκείνη την ώρα καλύπτουν live για τους δικούς τους λόγους. Και φτάσαμε αυτό να έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητό από τον κόσμο. Δεν μπορώ να περιγράψω την ε, ε, απήχηση που έχει τα... η επισκεψιμότητα εκείνη την ώρα Πραγματικά χτυπάει κόκκινο, αλλά δεν είναι ο στόχο αυτό. Ο στόχο είναι να φτάσουμε και στο τελευταίο χωριό. Αυτό ήταν, ήταν το όνειρό μου και τελικά το πετύχαμε. Θανάση. Και είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Θα ήθελα να μου πει αν υπήρχε κάποιο περίεργο ευτράπελο γεγονό σε όλη αυτή τη διαδικασία των 7 περίπου χρόνων που έχετε ξεκινήσει αυτέ τι ζωντανέ μεταδόσει των αγώνων με την εξέλιξή του στη Γάμα Εθνική και σε όλου του ομίλου. Πολλά yeah. τα ευτράπελα. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό, θανάση που αυτό που περιγράφω πάντα σε, στην Παρέα, στο να βρίσκομαι, σε ένα καφέ, σε ένα φαγητό, για το τι θυμάμαι από εκείνε τι ε, ωραίε εποχέ, ήταν ότι ένα-δύο χρόνια μετά, αν θυμάμαι καλά από το ξεκίνημα, ε, ε, κάποιο από κάποιο γη, από δεν θυμάμαι τώρα ποια περιοχή, αν θυμάμαι κάπου στην Πελοπόννησο, μου είχε δώσει ένα λάθο αποτέλεσμα, ένα ανάποδο αποτέλεσμα, και τον σκόρεν, μάλιστα, τη ομάδα που υποτίθεται ότι πέτυχε το σκόρ, το goal. Και ταυτόχρονα ένας, ένα, ένας site τότε που μα αντέγραφε πιστά, ε, ακόμα και στου κόρε, το έγραψε ακριβώ όπω εμεί. Και στο λεπτό εμεί το θυμάμαι ότι το διορθώσαμε. Μα έγινε η νήξη αμέσω από το γήπεδο. Και αυτό το σκορ παρέμεινε λοιπόν και τα άλλα site, για, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το πήραν το αποτέλεσμα από εκείνον. Και έχει γίνει ένα δώρο απίστευτο, και μάλιστα το παιχνίδι εκείνο έκρινε υποβιβασμό, παρακαλώ, και παραμονή. Μάλιστα. Και τελικά το, το, το αληθινό σκορ το είχαμε εμείς. <laughs> ναι. <laughs> Συμβαίνουν αυτά και αυτά είναι τα ωραία που μένουν στην πάροδο του χρόνου. Αργύρη Τσιγενόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποψηνή σου παρουσία στα 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Θα χαρώ να σε φιλοξενήσω με την πρώτη ευκαιρία και από κοντά. Το έχουμε κάνει στο Καρπενήσι με κάποιες δηλώσεις σε ένα διαφορετικό άθλημα που ασχολήσε και εκεί τα τελευταία χρόνια και σίγουρα θα τα πούμε σε μια γειτονική περιοχή με τον καλό μα φίλο τον Δημήτρη Τοβελάνη. Έτσι, έτσι. Ο Δημήτρης Αγαπητό, φίλος, αδερφός θα το έλεγα. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε ναι. πάντα καλά. Να είστε καλά και εσύ. Καλό σου βράδυ.